Η άρνηση τη κυβέρνηση να επεκτείνει το Ταμείο Ανεργία, καθώ και η ακατανόητη, όπω σημαίνουν, καθυστέρηση στη διαδικασία κήρυξη τη Συλλογική Σύμβαση Εργασία των Ξενοδοχοϊπαλλήλων ω γενικώ υποχρεωτική, πυροδοτούν αντιδράσει στου εργαζόμενου στο τουρισμό, οι οποίοι προχωρούν σε δυναμικέ κινητοποιήσει την ερχόμενη Τετάρτη, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουρισμού, με, μετά από συνεδρίασή τη αποφάση ομόφωνα την κήρυξη συλλαγητηρίων σε όλη τη χώρα και τετράωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου. Εμεί εμείς καλούμε όλους τους ξενοδοχοϊπαγγείλους, όλους τους εργαζόμενους στον εψητισμό τουρισμό 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο για να αντιδράσουμε, να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε την υπογραφή της τοπικής συλλογική σύμβασης εργασίας την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Αντιστεκόμαστε και λέμε αφού ο κύριε Μητσοτάκη μας απορρίπτεται ε, δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Εμείς τις ζωές μας τις θέλουμε πίσω. Δεν μπορεί να καμαρώνει ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Εμείς την τσέπη μας δεν το έχουμε καταλάβει. Η κατάσταση μας ε, εξωθεί στα όρια. Και εν ώψη της τουρκικής σεζόν που έρχεται ε, τα προβλήματα διωγγώνονται χωρίς να δίνουν λύσεις. Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις που επανελειμμένα έχουμε ενοχλήσει και ζητάμε. Η κυβέρνηση απαξιώνει του εποχικούς εργαζόμενου τόνισαν, ενώ παράλληλα καυτηρίασαν και τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υπογραφή της τοπικής συλλογική σύμβασης, διεκδικώντας όρους αμοιβή και εργασία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων. Η κλαντική συλλογική σύμβαση εργασίας έχει υπογραφεί από τον Δεκέμβριο. Δυστυχώ το Υπουργείο εργασία πεισματικά δεν προχωρεί στη διαδικασία στις, να γίνει υποχρεωτική η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία προβλέπει αυξήσεις, ε, αυξήσεις τη τάξη του 10,5% απαιτούμε από τους ξενοδόχους άμεσα την υπογραφή της ε, τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Βλέπουμε τους ξενοδόχους να ζητάνε παράλογα πράγματα, δηλαδή. ε, υπερεργασία, ε, να δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος παραπάνω ώρες χωρίς να πληρώνεται. Ε, δεν υπογράφεται η συλλογική σύμβαση τοπική γιατί ζητάνε παράλογα πράγματα, δυστυχώς. Και από τη πλευρά της κυβέρνηση δεν βλέπω να υλοποιούνται πράγματα τα οποία τους έχουμε ζητήσει εδώ και ο καιρό. Η περσινή περίοδο θα τη ζήσουμε και δυστυχώς με χειρότερες καταστάσεις. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνει. Ε, οι ελλείψεις στο θέμα του προσωπικού είναι μεγάλες. Κανείς νέος δεν θέλει να έρθει στο χώρο αυτό του ξενοδοχειακού κλάδου γιατί δεν μπορεί να δουλεύει έξι μήνες και να ζήσει 12. Την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδο και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν με κλιμάκωση των το κινητοποίησεών τους το επόμενο χρονικό διάστημα.